μας χρόνια. Αυτήν αγαπώ, αυτήν νοσταλγώ. Από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι μαζί με την αυτοοργανωμένη δομή υγείας Εξαρχείων. Εντάξει, φαντάζομαι έχει με όλη την αυτοοργανωμένη δομή υγείας Εξαρχείων. Με τον Πασχάλη, τον Μπάμπη, την Ελένη και τον Σπύρο. Καταρχάς, ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσουμε και να ευχαριστήσω για άλλη ακόμη μια φορά τον φίλο και σύντροφο Χάρη για τον ήχο που επιμελείται τον ήχο. Λοιπόν, να ρωτήσω πότε ιδρύθηκε η ΑΔΙΕ και ποιες ανάγκες οδήγησαν σε αυτό και αν την ίδια περίοδο υπήρχαν άλλες τέτοιες δομές υγείας. Η ΑΔΙΕ ως συνέλευση υπάρχει από το 2012. Προέκυψε από μια συνέλευση που γινόταν στο Kappa Vox κάθε Δευτέρα, στην οποία συμμετείχαν συλλογικότητες, άτομα και εγχειρήματα κάτοικοι της περιοχής. Και η συνέλευση αυτή γινόταν ενάντια στον κοινωνικό κανιβαλισμό, που από τότε ήταν ένα πρόβλημα στα Εξάρχεια. Στη συνέχεια ξεκίνησε τη λειτουργία της στο χώρο αυτό το 2013 και έκτοτε συνεχίζει η ακάθεκτη να λειτουργεί. Στην αρχή συνέλευση ανήκε στη αυτή τη μεγάλη συνέλευση στην οποία λάβαναν συμμετείχαν τέλος πάντων πολλά σχήματα, πολιτικές οργανώσεις, συλλογικότητες και κάτοικοι των Εξαρχείων. Σκοπός ήταν να εδαφικοποιηθεί λίγο η αντίσταση της γειτονιάς απέναντι στον κοινωνικό κανιβαλισμό. Και όταν είναι κοινωνικό κανιβαλισμό εννοούμε συμπεριφορές οι οποίες είναι σεξιστικές, βίες και έχουν να κάνουν με την πώληση ναρκωτικών για τις μαφίες. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τέλος πάντων, θέλαμε να δημιουργήσουμε δομές οι οποίες θα απατάνε στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής και των ανθρώπων που ζουν εδώ και κινούνται εδώ, ώστε να έχουμε ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένο σημείο αναφοράς όπου η αντίσταση αυτή οργανώνεται. Έτσι αποφάσισαμε να κάνουμε δομή υγείας και μια δομή διατροφής, που ήταν ο Ζήκος, το κοινωνικό παντοπολείο. Ο Ζήκος δεν μακροημέρευσε, αλλά η ΑΔΙΕ παρέμεινε. Η συνέλευση προσπαθούσε να βρει χώρο να στεγαστεί για 5-6 μήνες. Ψάχναμε να βρούμε καταλήψη να μπούμε μέσα, γιατί θέλαμε αυτής εξ αρχής να το ορίσουμε ως χώρο προνομιακό της συνέλευσης αυτή την κατάληψη και όχι κάποιο ενίκιο. Μετά από τέλος πάντων κάποιες περιπέτειες εδώ στη γειτονιά προσπαθούσαμε να βρούμε χώρους και δεν βρίσκαμε και συνεργασίες με άλλες συλλογικότητες. Δέχτηκαμε την πρόσκληση από το Kappa Vox που μας είπε ότι μπορούμε να χτίσουμε εδώ πέρα το ιατρείο σε ένα δικό μας εντελώς χώρο. Κόψαμε λοιπόν ένα χώρο που ήταν στη συνέλευση, τον χτίσαμε από την αρχή. Το χτίσαμε πραγματικά, κυριολεκτικά, με ξύλα και με MDF-κά μας που τα αγοράζαμε. Είχαμε κάνει πάρτι οικονομικής ενίσχυσης, οπότε μπορέσαμε να αγοράσουμε αυτά τα υλικά. Και η συμπλήρωση της εργασίας έγινε από τα μέλη της συνέλευσης. Και από συντρόφους οι οποίοι ανήκαν σε άλλες συλλογικότητες, αλλά μας βοήθησαν γιατί ήταν πολύ θετικά το εγχείρημα αυτό. Και το Σεπτέμβριο του 2013 κάναμε την παρουσία στην επίσημη της ΑΔΙΕ, όταν πλέον ήταν όλα έτοιμα εδώ πέρα. Είχε καθαριστεί ο χώρος, είχε απολυμανθεί. Είχαν βρεθεί γιατροί, είχαν βρεθεί ψυχολόγοι και ενώ υγειονομικοί οι οποίοι θα μπορούσαν να στελεχώσουν τη δομή. Κάναμε την παρουσία στην πλατεία Εξαρχείων και ξεκινήσαμε. Και από τότε μέχρι σήμερα λειτουργούμε εδώ ανελιπώς. Ξέχασα ρε παιδιά να σας πω κάπως να συστηθείτε τι κάνει το καθένα στην ΑΔΙΕ. Ξέχασα τελείως, θέλετε να πείτε τώρα. Είμαι ο Πασχάλης και είμαι ένας από τους γιατρούς της ΑΔΙΕ.
Έχουμε ο Μπάπης, είμαι κοινωνιολόγος υγείας και είμαι από την αρχή στην ΑΔΙΕ. Συμμετέχω στις βάρδιες κυρίως και σε διάφορες άλλες δουλειές που γίνονται εδώ πέρα, καθαριότητες και το καθεξής. Εγώ είμαι η Ελένη, είμαι φαρμακοποιός. Συμμετέχω και εγώ βοηθώντας στο φαρμακείο, στη διαχείριση του φαρμακείου, αλλά και στις βάρδιες και σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειαστεί στη δομή. Και ως πολιτικό υποκείμενο. Ωραία. Εγώ λοιπόν είμαι ο Σπύρος, είμαι οδοντοτεχνίτης. Ήρθα εδώ όταν είχαν ξεκινήσει στην οδοντιατρία. Βοήθησα στον βαθμό που μπορούσα να βοηθήσω και από τότε, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2015, είμαι στην ΑΔΙΕ και βοηθάω σε ό,τι χρειαστεί. Συμμετέχω ενεργά στο 2015. Ωραία. Ρώτησες επίσης αν υπήρχαν και άλλα ιατρία όταν δημιουργήθηκε η ΑΔΙΕ. Ναι, αν υπήρχαν άλλες τέτοιες υγείας. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν τότε. Τότε άρχισαν να χτίζονται το 12 μετά τις πλατείες. Αλλά αυτό ήταν μια συγκεκριμένη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που ήθελε να ανοίξει χώρους για την υγεία, τα κύφα τα λεγόμενα, κοινωνικά ιατρία και φαρμακεία αλληλεγγύης. Τα οποία είχαν καθαρά, τα περισσότερα από αυτά είχαν καθαρά εργαλειακό χαρακτήρα. Ήθελαν απλά να κάνουν μια προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ στις γειτονιές των ανθρώπων, πατώντας πάλι στις πραγματικές ανάγκες που είχαν οι άνθρωποι. Και γι' αυτό διαλύθηκαν στα εξών, συνετέθησαν με το που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση το 2015. Οπότε από τότε έχουν μείνει πολύ λίγα, τα οποία είναι κυρίως αριστερόστροφα, ενώ της άκρας αριστεράς, και δικά μας, τα οποία είναι πράγματι πάρα πολύ λίγα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και ωστόσο υπήρχε άλλο ένα ιατρείο το οποίο δεν ανήκε σε αυτή την κατηγορία και ήταν στο ΠΙΚΠΑ στα Πετράλωνα, οι οποίοι προϋπήρχαν ημών και μάλιστα και όλα στην αρχή όταν ξεκινήσαμε μας βοήθησαν μεταφέροντάς μας την εμπειρία τους. Τους είχαμε ρωτήσει τι είχαν κάνει τέλος πάντων για να βοηθηθούμε κι εμείς να κάνουμε το δικό μας. Ωραία. Πόσα άτομα είναι οι ΑΔΙΕ, πόσα άτομα την αποτελούν και πώς λειτουργεί το συλλογικότητα εσωτερικά? Είμαστε περίπου 25 άτομα που ασχολούμαστε ενεργά με την ΑΔΙΕ. Η ΑΔΙΕ, το βασικό όργανο λήψης αποφάσεων της, είναι η συνέλευση που συμβαίνει, γίνεται κάθε Τρίτη εδώ στο χώρο. Δεν ξέρω τι παραπάνω. Όχι, τρόπος λήψης αποφάσεων και λειτουργία συνέλευσης είναι αμέσως δημοκρατική. Λαμβάνουμε αποφάσεις με ομοφωνία, συνένεση και εάν χρειαστεί, την επόμενη συνέλευση, την ίδια συνέλευση, με πλειοψηφία, ευρία πλειοψηφία 3/4. Πράγμα που έχει χρειαστεί ελάχιστες φορές, αν θυμάμαι 2-3 καλά, φορές, 2 ή 3 φορές όλη τη λειτουργία της ΑΔΕ, που είναι περίπου 6 χρόνια. Ναι, άρα είναι πολύ λίγες φορές. Η επίκληση της ευρείας πλειοψηφίας. Να πούμε πότε έχουμε συνέλευση, γιατί είναι εξίσου σημαντικό. Η συνέλευση ΑΔΕ είναι ανοιχτή και γίνεται κάθε Τρίτη 8 η ώρα το απόγευμα. Το βράδυ και το απόγευμα. Ναι, βράδυ, το απόγευμα. Αυτά και τέταρτα. Για να μην νομίζουν αυτοί θα τα ακούσουν ότι είναι πρωί. Ναι, γιατί πολλοί κόσμοι ρωτάει κάτι τέτοιο. 8 η ώρα το απόγευμα κάθε Τρίτη. Κάθε Τρίτη στο χώρο. Ωραία. Τι ειδικότητες έχετε, τι περιστατικά δέχεστε? Λοιπόν, παθολογικό ιατρείο κάθε Τρίτη, 2 το μεσημέρι με 3.30. 4/4. Τετάρτη Παρασκευή νευρολογικό παθολογικό ιατρείο. Τις Τετάρτες υπάρχει και οδοντιατρείο. 7 με 9 διαγνωστικό και στη συνέχεια προγραμματισμένα ραντεβού. Για ραντεβού με ψυχολόγους επικοινωνία μέσω τηλεφώνου. Όπως και για ρέικι. Και για οφθαλμίατρο. Για οφθαλμίατρο και για στοματολόγο. Στοματολόγο. Αυτές είναι εξωτερικές υπηρεσίες. Και ειδική παιδαγωγό. Και ειδική παιδαγωγό. Ναι. Και όσον ούπο και παιδίατρο. Όταν λες εξωτερικές υπηρεσίες, τι είναι? Είναι δέχονται στα ιατρία τους. Okay. Στα ιδιωτικά τους ιατρία είναι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε έρθει σε επαφή, συμφωνούμε με το πολιτικό μας πλαίσιο. Έχουν περάσει από τη συνέλευση. Για διάφορους λόγους, π.χ. όπως ο οφθαλμίατρος δεν μπορεί να λειτουργεί στο ιατρείο εδώ γιατί λείπουν τα μηχανήματα. Ναι, εντάξει. Ακόμα. Για το μέλλον δεν μπορούμε να πούμε. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να γίνεται σε ιατρείο. Α, επίσης υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί. Υπάρχουν 3 κοινωνικοί λειτουργοί στην ΑΔΙΕ. Σωστά. Και μπορεί κάποιος να ζητήσει
ραντεβού μέσω τηλεφώνου και πάλι μέσω τηλεφώνου της ΑΔΕΗ. Mm-hmm. Και φυσικά λειτουργεί και το φαρμακείο. Mm. Ναι. Αυτό ρώτησες, ναι, για το τι υπήρχε τα κοκκινόγραμμα. Ναι. Και γι' αυτό έχουμε σημειώσει και τις ουσίες επάνω που δεν δεχόμαστε. Οπότε αν κάποιος έρθει να αφήσει μια σακούλα με φάρμακα, κοιτάζουμε εκείνη τη στιγμή, οπότε επιστρέφουμε αυτά που δεν κρατάμε. Και γιατί από τη στιγμή που δεν θα τα διαχειριστούμε, καλό είναι να πάνε κάπου αλλού. Και δεν τα διακινούμε και είμαστε σε χώρο κατάρρευσης, οπότε... Ναι, είμαστε προσεκτικοί σε αυτό. Είμαστε πολύ. Η συλλογικότητά σας θεωρείται πολιτική ή συλλογικότητα υγείας? Παντέρα ποιος θέλει έτσι. Ναι, εννοείται. Να τσακωθείτε. Απλά αυτό θέλουμε να πεταχτούμε όλοι μαζί. Είναι ξεκάθαρα πολιτική. Το πολιτικό πρόσημο είναι αδιαμφισβήτητο από την αρχή. Δεν θα μπορούσαμε να έρθουμε μόνο και μόνο για να πατήσουμε σε κενά τα οποία έχει αφήσει το κράτος ή για να προσφέρουμε μια κοινωνική φροντίδα εν είδη φιλανθρωπίας. Αυτό το οποίο θέλαμε αυτής εξ αρχής να δείξουμε στην κοινωνία που είναι γύρω μας στη γειτονιά αλλά και στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία είναι ότι η αυτοοργάνωση είναι μια ιδέα που αυτή τη στιγμή μπορεί να πατήσει σε πολύ μικρά πλαίσια λειτουργίας και οργάνωσης, αλλά έχει ένα μεγάλο μέλλον. Και ο στόχος μας ήταν πάντοτε να δείξουμε με αυτό τον τρόπο στην κοινωνία ότι η αυτοοργάνωση είναι μια ιδέα η οποία θα έρθει, είναι εδώ για να μείνει και θα έρθει σύντομα να μας βρει σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο. Οπότε είναι καθαρά πολιτικό το πρόσημο το οποίο έχουμε βάλει στη δομή μας. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στην ΑΔΕΗ η αυτοοργάνωση χρησιμοποιείται εργαλειακά, αλλά ουσιαστικά είναι αυτοσκοπός. Κατά κάποιον τρόπο δείχνει μια εικόνα από το μέλλον στη γειτονιά και ευρύτερα στην κοινωνία για το πώς είναι η υγεία που θα θέλαμε, αλλά και ο τρόπος που θα θέλαμε να λειτουργεί η κοινωνία. Ακριβώς, η δομή μας σκοπό έχει να αποτελεί ένα πρόπλασμα της κοινωνίας που οραματιζόμαστε. Κάποιος που δεν είναι γιατρός, νοσηλευτής ή ειδικός περί της υγείας, που μπορεί να βοηθήσει τη συνέλευσή σας? Ναι, φυσικά. Με πολλούς τρόπους μπορεί να βοηθήσει στις βάρδιες, δηλαδή τις ημέρες που έχουμε ιατρείο. Είναι 3 φορές την εβδομάδα. Είναι πάνω στην υποδοχή. Μπορεί να ενημερώσει τον κόσμο για το που έρχεται, ποιοι είμαστε, τι κάνουμε. Και δεν είναι απαραίτητα ότι πρέπει να είναι στο τομέα της υγείας. Μπορεί να είναι οποιοσδήποτε. Γιατί και για να λειτουργήσει μια δομή υγείας δεν χρειάζεται μόνο ένας γιατρός. Υπάρχει πάρα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Οπότε όλοι προσπαθούμε να κάνουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Επίσης, αυτό το οποίο ζητάμε εδώ πέρα, οι άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα πρέπει να είναι πρωτίστως πολιτικά υποκείμενα, να είναι πολιτικά σκεπτόμενοι άνθρωποι, να συμφωνούν πολιτικά με το πλαίσιο. Οπότε δεν μας αφορά μόνο ένας σχετισμός, μια σχέση που μπορεί να έχουν με το χώρο της υγείας σε ειδικό ή πιο γενικό επίπεδο. Άρα δεν τίθεται καν προαπαιτούμενο για να έρθει κάποιος να συμμετάσχει στη συνέλευσή μας το να ανήκει στον χώρο της υγείας. Άρα το προαπαιτούμενο είναι το πολιτικό. Ναι. Μοναδική προϋπόθεση για να συμμετέχει κάποιος στην ΑΔΕΗ είναι να συμφωνεί με το πολιτικό πλαίσιο μας. Έχετε εικόνα για την κατάσταση της κρατικής υγείας τα τελευταία χρόνια? Τι γίνεται? Λοιπόν, ωραία. Δεν θα πεις εσύ, Γεωργία. Μια που είπες τώρα. Είναι και η Γεωργία στην παρέα. Ναι, έχουμε μια εικόνα σε σχέση με τι συμβαίνει. Θα μου πεις. Εντάξει. Τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί το νοσοκομείο σε πρωτοβάθμια δομή περίθαλψης. Πράγμα το οποίο σημαίνει τεράστιες αναμονές. Και όχι μόνο, δηλαδή σημαίνει κόπωση των γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, πλημελή φροντίδα εκ των πραγμάτων. Σε ό,τι αφορά στην ασφαλιστική κάλυψη, εντάξει, έχουν βελτιωθεί σχετικά τα πράγματα, αλλά έχουν αυξηθεί οι συμμετοχές σε σημείο που
σε πολλές περιπτώσεις να είναι απαγορευτικές, δηλαδή αυτό το βιώνουμε εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και ζητάνε τα φαρμακά τους, είτε δεν μπορούν να πληρώσουν τη συμμετοχή, η οποία σε χρόνιες ασθένειες είναι και πολύ σημαντική, που υπάρχει και μια αρκετά σύνθετη αγωγή. Στον τομέα της ψυχικής υγείας, η παροχή ψυχοθεραπευτικών συνεδριών είναι ανύπαρκτη. Δηλαδή, κυριαρχεί η ψυχιατρική αντίληψη και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις και ασθενών που χρειάζονται άμεσα παρακολούθηση παραβλέπεται πλήρως. Δηλαδή, περιστατικά μετά από αυτοκτονίες, τα οποία βλέπουν σε δίμηνα ραντεβού ψυχιάτρους. Αυτά σε γενικές γραμμές. Υπάρχουν ελλείψεις σε ιατροφαρμακευτικό υλικό, οποίες εντάξει μπορεί να καλύπτονται για ένα χρονικό διάστημα, μετά δημιουργούνται νέες ελλείψεις. Αυτός είναι ο κανόνας. Μηχανήματα τα οποία δεν λειτουργούν και επειδή δεν υπάρχουν τα ποσά, δεν υπάρχει δυνατότητα να επισκευαστούν. Αυτό ισχύει σε πολλά νοσοκομεία εδώ πέρα, ειδικότερα της Αθήνας. Άλλος, άλλη. Ακόμα και αυτή η ρύθμιση την οποία, η οποία έρθει με το ΣΥΡΙΖΑ που έδωσε πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ακόμα και σαν ασφάλιστους και το οποίο προωθήθηκε ως μια πάρα πολύ αριστερή πρωτοβουλία από την πλευρά της τότε κυβέρνησης δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας εξοτισμός προς τα κάτω. Δηλαδή, επειδή ακριβώς οι υπηρεσίες υγείας είχαν πλέον γίνει, άρχισαν να γίνονται πολύτιμες και δυσέβρετες για τον πολυκόσμο, πλέον δεν κόστησε πραγματικά τίποτα το να δώσεις την ευκαιρία της μη πρόσβασης επί της ουσίας. Γι' αυτό λέω και εξοτισμός προς τα κάτω, ακόμα και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι. Κάποιοι μπορεί να υποφελήθηκαν προσωρινά από αυτό το πράγμα, αλλά όπως είπε και η Γεωργία και ο Πασχάλης, τα δομικά προβλήματα του συστήματος υγείας αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι τόσο μεγάλα και έχουν επιταθεί ακριβώς επειδή υπάρχει πρόβλεψη, πρόνοια, και η οποία υπήρχε και επί ΣΥΡΙΖΑ, ας λένε ό,τι θέλουν, να περάσει η υγεία αποκλειστικά στα χέρια ιδιωτών. Και η Νέα Δημοκρατία με το που ήρθε έχει δείξει αυτά τα δείγματα γραφής σχεδόν από την πρώτη μέρα. Ότι στόχος τους είναι να εξαθλιώσουν τόσο πολύ τη δημόσια υγεία ώστε να μην υπάρχει καμία άλλη λύση ορατή και στο μέσο μάτι ενώ της κοινής νόμης παρά να περάσει η υγεία στα χέρια ιδιωτών. Κάτι που φαίνεται πολύ καθαρά στην αντιμετώπιση του καρκίνου, δηλαδή στην ανάγκη των χημειοθεραπείων, όπου υπάρχουν τεράστιες λίστες αναμονής. Μια που λέγαμε τώρα για τις κρατικές δομές υγείας, ξέρετε αν έχει διαφορά πλέον πριν λίγο καιρό τώρα η πρόσβαση του μετανάστη αυτού που χαρακτηρίζει τους μετανάστες ή αυτού που χαρακτηρίζει τους πρόσφυγες στις κρατικές δομές υγείας. Σε οποιαδήποτε, στις πρωτοβάθμιες, μετά, δεν ξέρω. Σε μετανάστες που διαμένουν σε επίσημα κέντρα διαμονής δεν έχει καμία διαφορά. Yeah. Αν και δημιουργούνται γραφειοκρατικά ζητήματα, δηλαδή φέρνουν ζητήματα για τις εξετάσεις στα νοσοκομεία, γιατί δεν έχει εξυγχρονιστεί το σύστημα ώστε να αναγνωρίζει την κάρτα υγείας ως άμκα. Αλλά τελικά καταφέρνουν και βρίσκουν κάποια λύση σε αυτό. Αυτοί που αποκλείονται είναι όσοι διαμένουν εκτός νόμιμων δομών. Mm-hmm. Δηλαδή όσοι διαμένουν στους καταλήψεις είναι αποκλεισμένοι. Ναι. Και πολλές φορές έχουν έρθει εδώ πρόσφυγες μετανάστες, τους οποίους έχουμε στείλει εμείς, έχουμε πει να πάνε σε κάποιο νοσοκομείο και έχουν γυρίσει πίσω και μας έχουν πει ότι δεν τους δεχτήκαν. Αυτό συνέβαινε και πριν, και τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια συμβαίνει, δηλαδή, ξέρετε. Εντάξει, για να είμαστε. Είναι θέμα γιατρού. Δηλαδή, αν ο γιατρός προτάξει το συμφέρον του ασθενούς, μπορεί να παρακάμψει στη γραφειοκρατία. Το ζήτημα είναι να φτάσει στο γιατρό. Στα επίγοντα συνήθως δέχονται, δεν είναι, είναι σπάνιο τώρα να διώξουν κάποιον από τα επίγοντα. Αυτή είναι η εντύπωση μου.
Το δύσκολο είναι να κάποιος με κάποια χρόνιες παθήσεις να χωρίς ο οποίος δεν έχει και άμκα να κλείσει κάποιο ραντεβού για να παρακολουθηθεί σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Δεν γίνεται αυτό. Mm-hmm. Μόνο για τις εξαιρετικά επίγουσες περιπτώσεις που πηγαίνουν στα επίγοντα μπορεί να χρειαστεί νοσηλεία, τους κουράρουν εκεί και από εκεί πέρα mm-hmm. δεν έχουν κάποια παρακολούθηση. Mm-hmm. Okay. Κάτι άλλο που θέλει να πει κάποιος? Όχι, προχωράμε. Λοιπόν, όταν έρχονται οι μετανάστες σε εσάς, είναι φοβισμένοι οι άνθρωποι, είναι απελπισμένοι, είναι σε τι φάση, σε τι κατάσταση ας πούμε είναι? Φοβισμένοι απέναντι σε εμάς. Φοβισμένοι γενικώς. Κοίτα, ένας άνθρωπος που είναι φοβισμένος, μπορεί να είναι φοβισμένος από ναι, δεν ξέρει, σε όλους. Γιατί δεν ξέρει που πηγαίνει, ναι. Ξέρεις που πας. Εντάξει, μπορεί να σου έχουν πει πήγαινε εκεί, αλλά και πάλι πώς είναι. Εντάξει, από τις βάρδιες τι μπορούμε να πούμε, ότι συνήθως οι πρόσφυγες μετά... Συνήθως ξέρουν που έρχονται, γιατί σίγουρα άνθρωποι που ζουν μαζί τους ή που συναναστρέφονται τόσο πάντων το δικό τους κόσμο, τους έχουν μιλήσει, ξέρουν που έρχονται. Αρκετές φορές και εμείς τους εξηγούμε που έρχονται, ποιοι είμαστε, τι κάνουμε. Βέβαια αυτό δεν είναι και πολύ εύκολο, γιατί είναι και το πρόβλημα της γλώσσας. Συνήθως ξέρουν που φοβισμένοι μάλλον θεωρώ είναι αυτοί που είναι μικρό χρονικό διάστημα στον ελλαδικό χώρο είτε και στην Αθήνα και κυρίως αυτοί που προέρχονται από, είτε από εμπόλεμες ζώνες είτε είναι θύματα βασανιστηρίων αυτοί έχουν ένα τέτοιο προφίλ. Ναι, είναι συχνά τελευταία έρχονται κάποιοι μετανάστες από χώρες της Αφρικής, οι οποίοι έχουν υποστεί βασανισμούς και είναι φοβισμένοι ακόμα και στην εξέταση από τον γιατρό. Ναι, υπάρχει εδώ το μετατραυματικό σοκ. Εκφράζουν δηλαδή, σωματικοποιούν πάρα πολύ τα φόβους που μπορούν να έχουν και έρχονται εδώ πέρα με αιτήματα τα οποία είναι θεωρητικά σωματικά. Σωματικά συμπτώματα, αλλά έχουν μια ψυχολογική βάση σίγουρα. Σε εμάς, εντάξει, όντως έχουν μια άνεση όταν έρχονται, δηλαδή γνωρίζουν. Έχουμε και κείμενα στα όπτα, που είναι στα αραβικά και τα φαρσί, και τους δίνουμε να καταλάβουν που έχουν έρθει και τι είμαστε εδώ πέρα. Οπότε αυτό το χάσμα κάπως ξεπερνιέται. Και με τον καιρό έρχονται σε μόνιμη βάση και παρακολουθούνται σε συστηματική βάση κάποιοι από αυτούς, οπότε ξέρουν. Θέλω να πείτε ποιος θεωρείτε ότι είναι ο ρόλος των ΜΜΕ σε σχέση με το μεταναστευτικό. Πριν, τώρα... τώρα νομίζω ότι έχουμε οργιάσει ιδιαίτερα. Οκ, θέλω τη δικιά σας άποψη. Να πω... Ναι, κοίταξε, ό,τι έγινε και με τη μετανάστευση από τα Βαλκάνια δεκαετία του 90-91-93 κυρίως και μέχρι το 95. Τα ΜΜΕ έχουν τον κλασικό θεσμικό ρόλο της καλλιέργειας ριζικού, ρατσισμού και φασισμού στην κοινωνία. Προβάλλουν πάντοτε οτιδήποτε αρνητικό μπορεί να υπάρξει σε έναν πληθυσμό. Όταν μιλάμε για έναν πληθυσμό ο οποίος είναι 60.000 αυτή τη στιγμή ας πούμε, πρόσφυγες στην Ελλάδα, μετανάστες στην Ελλάδα, πρόσφυγες και μετανάστες, το δύο πράγμα για μας. Φυσικά μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι εκεί μέσα οι οποίοι πιθανόν να έχουν μια παραβατική συμπεριφορά. Όταν αυτό το πράγμα το γενικεύουν, περνώντας τη μία περίπτωση από τις χιλιάδες σαν κανόνα, είναι ακριβώς ο μηχανισμός προπαγάνδας. Και στρέφουν την ελληνική κοινωνία ενάντια στους πρόσφυγες τους μετανάστες, ακριβώς επειδή είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί πολύ εύκολα να αποπροσανατολίσει από τα καθημερινά προβλήματα που έχουν οι απλοί άνθρωποι της κοινωνίας. Το έχουν κάνει στο παρελθόν, ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς να το κάνουν, πώς να διωγγώνουν προβλήματα και πώς να παραμερίζουν προβλήματα τα οποία είναι υπαρκτά και τα οποία έχουν να κάνουν με τις θεσμικές ευθύνες, τις οποίες δεν τις εγκαλούμε ως θεσμούς, αλλά όταν αυτές αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο πρέπει να πούμε τι κάνουν. Ένας ρόλος λοιπόν εκεί πέρα πολύ σημαντικός στο πώς θα διανεμηθεί αυτός ο ρατσιστικός οχετός, φυσικά
έχει να κάνει με τα κανάλια και με τις εφημερίδες. Και εγώ θέλω να το πιο ανησυχητικό είναι ότι ο κόσμος που τα ακούει όντως τα πιστεύει αυτά τα πράγματα και βλέπεις ακόμα και πολύ κοντινά σου πρόσωπα που έχουν εντελώς άλλη αντίληψη για το προσφυγικό. Ας πούμε, λέγανε σήμερα ότι, ότι η μετανάστευση είναι υγειονομική βόμβα. Ενώ δεν έχει, πραγματικά μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δει μετανάστη ζωντανό στη ζωή τους από, από απόσταση 5 μέτρων. Και όλα αυτά είχαν μια άποψη αστίατρο, ας πούμε, ότι ο αστίατρος με έψιλον για το δίκαιο, ένα αστείο δηλαδή, αστείος γιατρός, ο οποίος, ναι, ο οποίος πραγματικά μπορούσε να αποφανθεί για το ποιο είναι το υγειονομικό προφίλ του μετανάστη, ποιο είναι το επιδημιολογικό προφίλ του μετανάστη, χωρίς να έχουν την πραγματική εικόνα για αυτούς. Και επειδή εμείς συναναστραφήκαμε από πολύ κοντά, όταν λέμε από πολύ κοντά, πράγματι αυτοί οι άνθρωποι ήμασταν δίπλα του συνέχεια, στήσαμε δομές για τους πρόσφυγες, για τους μετανάστες, ήμασταν σε θέση να γνωρίζουμε τις συνήθειές τους και τον τρόπο ύπαρξής και της ζωής τους. Και πολλές φορές τους έχουμε κοιμήσει και στα σπίτια μας, αυτό που λένε και οι φασίστες, ότι πάρει τους σπίτια τους. Ναι, εμείς τους πήραμε και στα σπίτια μας, δηλαδή δεν υπήρχε κανένα θέμα. Και πραγματικά δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Και για τα ανεμβολία στα παιδάκια και για όλα τα υπόλοιπα. Είναι απλά ένας οχετός φασισμού, τον οποίο βλέπουμε να γιγαντώνεται όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού στην Ευρώπη. Και τα μνημεία παίζουν ένα κομικό ρόλο σε αυτό. Ναι, ένα γεγονός πούμε είναι ότι παιδιά Ελλήνων πηγαίνουν στο δημοτικό χωρίς να έχουν εμβολιαστεί, γιατί οι γονείς είναι οπαδοί του αντιεμβολιαστικού κινήματος, ενώ τα παιδιά των μεταναστών εμβολιάζονται με το που φτάνουν χωρίς έλεγχο των σωμάτων. Δηλαδή πολλά εμβολιάζονται για δεύτερη φορά. Δεν έχουν πολλά παιδιά. Δηλαδή εκεί δεν έχουν δικαίωμα οι γονείς φυσικά να ασκήσουν το δικαίωμά τους, ναι, πιθανόν στο αντιεμβολιαστικό κίνημα. Όχι, το στηρίζουμε. Ναι, κατάλαβα. Έχετε καθόλου εικόνα από τις φυλακές, από την υγεία των κρατουμένων, τι προβλήματα υπάρχουν, ξέρετε κάτι? Είχαμε ασχοληθεί και στο παρελθόν με το νοσοκομείο του Κορυδαλλού, αν αυτό, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να ονομαστεί νοσοκομείο. Οι άνθρωποι έχουν ζητήσει βοήθεια από μέσα πολλαπλές φορές. Πεθαίνουν πολύ συχνά άνθρωποι εκεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι με τους ασθενείς του AIDS, που είναι στους ίδιους θαλάμους με άλλους ασθενείς που φέρνουν μικρόβια, ενώ οι ασθενείς του AIDS, ας πούμε, θα πρέπει να είναι κάπως πιο προστατευμένοι από ένα τέτοιο περιβάλλον. Οπότε λες ότι αρρωσταίνουν, ας πούμε, και πεθαίνουν. Ακριβώς, ειδικά όταν δεν έχουν και την υγειονομική περίθαλψη που θα έπρεπε να έχουν. Είχαμε κάνει και διάφορες παρεμβάσεις στο παρελθόν στο Υπουργείο Υγείας σε σχέση με το νοσοκομείο του Κορυδαλλού. Αν θυμάμαι καλά, υπήρξαν πολλές υποσχέσεις τότε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι το νοσοκομείο θα μπει στο ΕΣΥ, που ήταν κάτι που ζητάγανε οι ίδιοι οι άνθρωποι από τον Κορυδαλλό. Αλλά από όσο γνωρίζω δεν συνέβη αυτό, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Τυπικά έχει υπογραφεί το διάταγμα. Δεν προχώρησαν διαδικασίες. Παρ' όλα αυτά παραμένουν να έχουν ένα νεκρό αναμήνα στον Άγιο Παύλο. Το οποίο δεν είναι πραγματικός αριθμός, γιατί μεταφέρονται ασθενείς σε γενικά νοσοκομεία της χώρας ακριβώς για να δοθεί επιστοποιητικό θανάτου από τα γενικά νοσοκομεία. Οπότε δεν καταμετρώνται στους νεκρούς. Δεν καταμετρώνται στους νεκρούς του Αγίου Παύλου. Πασχάλη, θα πεις κάτι? Σίγουρα. Στο ψυχικό, ψυχολογικό κομμάτι, οι άνθρωποι, οι ντόπιοι μετανάστες που έρχονται σε εσάς, τι προβλήματα βλέπετε να έχουν αυτά τα χρόνια? Όλα τα προβλήματα που μπορεί να έχει ένα σύγχρονο υποκείμενο. Mm-hmm. Ενώ ότι έρχονται, εντάξει, βλέπουμε και νέους υγιείς ανθρώπους, πολιτικά υποκείμενα, βλέπουμε και ψυχιατρικούς ασθενείς. Είναι ευρία η γκάμα. Ναι, εγώ το λέω από την άποψη ότι τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, τα χρόνια της κρίσης, θέλω να καταλάβω την εικόνα των ανθρώπων, αν αυτό το πράγμα πόσο φαίνεται να τους έχει επηρεάσει παραπάνω από τα προηγούμενα χρόνια που υποτίθεται ότι αυτά τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ότι παίρνει γύρω στον κόσμο μια περίοδο ευμάρειας. Δεν ισχύει αυτό, αλλά λέω ακόμα και ως εντύπωση. Αν αυτά τα χρόνια της κρίσης είναι τα ψυχολογικά προβλήματα διαφορετικά. Είναι περισσότερα τα σωματικά προβλήματα. Ψυχοσωματικά μόνο δηλαδή.
θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι, αλλά μια ιδιαιτερότητα είναι ότι η πρώτη απεύθυνση πια είναι στο γιατρό. Mm-hmm. Που υπάρχει μια ερμηνεία γι' αυτό, έτσι. Δηλαδή η κρίση είναι μια επίθεση του πραγματικού που καταλύονται οι θεσμοί, διαλύεται ο κοινωνικός δεσμός, πότε νοσεί το σώμα. Mm-hmm. Και το σύμπτωμα έρχεται μέσα από το σώμα. Mm-hmm. Και αργεί να τοποθετηθεί σε ένα άλλο πλαίσιο. Okay. Δηλαδή πολλές φορές δουλεύουμε παραπομπές από τους γιατρούς. Πρώτα θα κάνω μια θεωρητική ερώτηση, γιατί υπάρχει και στην προσούρα σας και μου κίνησε έτσι πολύ το ενδιαφέρον. Υπάρχει διαφοροποίηση στους όρους υγεία, ασθένεια, αρρώστια, νόσος. Γιατί τουλάχιστον, ας πούμε, η ασθένεια, η αρρώστια και η νόσος, για μένα, που είμαι μέσος άνθρωπος, είναι ταυτόσιμες έννοιες. Είναι... Το ένα σημαίνει το άλλο, είναι αυτό, ίσον αυτό, ίσον αυτό. Ποιος θα μιλήσει, δεν ξέρω τώρα. Αρρώστια θα λέγαμε ότι είναι αυτό που αντιλαμβάνει το ίδιο το υποκείμενο. Mm-hmm. Η νόσος είναι αυτό που προσδιορίζει ο γιατρός. Ακριβώς. Και ασθένεια, τι θα λέγαμε. Για την ασθένεια, κοίταξε, αρρώστια είναι ακερώμη. Είναι μια, δηλαδή δεν έχεις πλέον τη σωματική δύναμη, το οποίο είναι ένα σύνδρομο, το όπως λέει ο Πασχάλης, το βιώνεις εσύ ο ίδιος. Η νόσος είναι ένας τεχνικός όρος, ο οποίος είναι επιστημονικός τεχνικός όρος της ιατρικής. Η ασθένεια έχει να κάνει με το σθένος, αλλά έχει να κάνει με την αδυναμία του υποκειμένου να ανταποκριθεί στις κοινωνικές υποχρεώσεις ή στην κοινωνική του ζωή, λόγω της ύπαρξης μιας νοσογόνου κατάστασης. Άρα δηλαδή η ασθένεια έχει να κάνει με το πώς την αδυναμία του ανθρώπου να ανταποκριθεί σε αυτό το οποίο έκανε μέχρι εκείνη τη στιγμή, δηλαδή στο να δουλέψει, να σχετιστεί κοινωνικά, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του στην οικογένειά του. Αυτό μπορεί να το ονομάσουμε ασθένεια. Δηλαδή κάποιος μπορεί να είναι άρρωστος χωρίς να είναι ασθενή. Δηλαδή μπορεί να αισθάνεται πόνο, λόγω χάρη, το οποίο είναι ένα σύμπτωμα σωματικό το οποίο έχει, αλλά παρόλα αυτά να μπορεί να ανταποκρίνεται στις. Άρα δεν είναι ασθενή με αυτή την έννοια. Αλλά φυσικά όλοι αυτοί και οι τρεις όροι χρησιμοποιούνται διαφοροποιητά, όχι μόνο από τον κοινό, όπως λες εσύ, άνθρωπο, και ακόμα και από επιστημονικό προσωπικό, ούτως ή άλλως. Δηλαδή, να σου πω ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι ασύνηθες. Χρησιμοποιούνται ταυτόσιμα για κάποιο λόγο. Δηλαδή, τις έχουν κάνει, ας πούμε, ήδη για κάποιο λόγο, γιατί εσείς τώρα μου λέτε ότι υπάρχει διαφοροποίηση. Η διαφοροποίηση αυτή, θεωρούνται συνώνυμοι όροι. Είναι από ποια μεριά γίνεται η ανάγνωση του συμπτώματος. Δηλαδή, κάποιος λέει είμαι άρρωστος. Είναι το ίδιο το υποκείμενο που το εκφέρει. Ο γιατρός, όταν μιλάει γι' αυτό, έχει αναφορά σε μία, εν πάση περιπτώσει, επιστημονική γνώση. Σύμφωνα με αυτή τη γνώση, μιλάει για μια νόσο. Η ασθένεια τώρα είναι... Κοινωνική διάσταση. Ναι, είναι κοινωνική διάσταση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές. Ναι, απλά η ερώτηση είναι για ποιο λόγο δεν τα χρησιμοποιούμε διαφοροποιητά. Και αν υπάρχει κάποιος λόγος που γίνεται αυτό. Ναι. Δεν τα χρησιμοποιούμε διαφοροποιητά. Όχι εσύ. Όχι εσύ. Όχι χρησιμοποιούνται. Είτε από άγνοια είτε για κάποιο λόγο. Εγώ, ας πούμε, στο μυαλό μου, αρρώστια, ασθένεια. Νόσος. Μπράβο, νόσος. Για μένα, ας πούμε, που είμαι μέσος άνθρωπος, είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι. Το 99,9 αυτό θα είναι. Ναι. Εντάξει, θα πάω να πω στο γιατρό, είμαι ασθενής. Θα του πω είμαι άρρωστος. Ναι. Ούτε νόσο θα του πει. Ναι, όχι, ούτε νόσο, αλλά θα μπορεί να μου πει αυτό είσαι ασθενής. Δηλαδή, ναι. Κουβέντα είναι, γι' αυτό το λέω ότι στο μέσο άνθρωπο είναι λίγο διαφοροποιητό όλο αυτό. Είναι το ίδιο πράγμα δηλαδή. Δεν έχει καμία διαφορά το ένα από το άλλο. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει κάποια έρευνα η οποία κοινωνιολογικού παύλα γλωσσικού περιεχομένου η οποία να αναδείξει τις αιτίες αυτής διαφοροποίησης. Ενώ και να μπούμε σε μια λογική ότι είναι ένας κυρίαρχος λόγος ο οποίος τα έχει βάλει σαν να είναι ισοσθενής στο μυαλό του μέσου ανθρώπου. Okay. Αυτό δεν έχω κάτι υπόψη μου, δεν ξέρει κάποιος από εμάς εδώ. Okay. Είναι λόγω, πιθανόν να είναι λόγω χάρη ευκολίας. Okay. Okay. Μια που αναφέρθηκε πριν η Γεωργία στη λέξη σύμπτωμα, θέλω να μου πείτε τι περιεχόμενο έχει η λέξη σύμπτωμα για εσάς. Τι είναι σύμπτωμα? Τι είναι σύμπτωμα για την ΑΔΕ ή τι είναι σύμπτωμα... Για την ΑΔΕ τι είναι σύμπτωμα.
Και την αδιέτηση. Δεν το θέσαμε σωστά έτσι. Για εσάς τι είναι σύντομα. Για όλους μας, ναι. Να έχει. Δεν θα μου πείτε. Κάτσε να πει. Είσαι γιατρός. Μην είσαι γιατρός. Ωραία, ο γιατρός. Σύμπτωμα είναι αυτό που αντιλαμβάνεται το υποκείμενο. Τώρα που μιλάω τώρα στους γιατρούς, παιδιά. Ναι, δεν είναι συνόητο. Να αντιθέσει με το σημείο, ας πούμε, που είναι αυτό που προσδιορίζουμε οι γιατροί με τα ιατρικά μας μέσα, ας το πούμε αντικειμενικά. Τα διαγνωστικά μέσα. Τα διαγνωστικά μας μέσα, ναι, ακριβώς. Κάτσε, μισό λεπτό, δηλαδή το σύμπτωμα μπορεί να μην ταυτίζεται με το σημείο όπως το πες. Σύμπτωμα, για παράδειγμα, είναι ο πόνος. Είναι ο πόνος. Ή ο πυρετός. Σημείο. Σημείο είναι ο πυρετός. Ο πόνος είναι ένα σύμπτωμα. Πυρετός σημείο. Η κεφαλαλγία, για παράδειγμα. Ναι. Α, και εννοείς ότι εσείς, ας πούμε, λέτε... Εμείς, ας πούμε, θα προσδιορίσουμε κάποια, από την κλινική μας εξέταση, κάποια συγκεκριμένα σημεία που θα μπορούμε να καταλάβουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, σε τι οφείλεται αυτή η κεφαλαλγία. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να... ο γιατρός δεν μπορεί να αντιληφθεί τον πόνο του υποκειμένου, πόσο πονάει. Από την κλινική όμως εξέταση μπορεί να βρει κάποια σημεία παθολογικά, τα οποία θα τον βοηθήσουν την διαγνωστική του σκέψη για να καταλήξει σε κάποια διάγνωση χρησιμοποιώντας τα διαγνωστικά μέσα. Ωστόσο όμως, ακόμα και μία και η νόσος η ίδια μπορεί να πούμε πολλές φορές ότι είναι σύμπτωμα. Δηλαδή μπορεί να πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι οι κάτοικοι σε μια περιοχή όπου γίνονται εξορίξεις έχουν πάσουν από καρκίνο. Ο καρκίνος αυτή τη φορά είναι το σύμπτωμα, παρόλο που είναι νόσος. Αλλά είναι το σύμπτωμα αυτής της διαδικασίας, όλη αυτής της κοινωνίας, είναι κοινωνικά συμπτώματα αυτά. Οι αναπνευστικές δυσκολίες θα εξάρχει. Εντάξει, τα ποσοστά καρκίνων λόγω χάρη που λέει Ελένη στην Τολεμαϊδα ή στη Μεγαλόπολη που είναι τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια, τέλος πάντων βοξίτη της ΔΕΗ, λιγνίτη, συγγνώμη, της ΔΕΗ, είναι απείρως μεγαλύτερα από ό,τι είναι στο μέσο Έλληνα. Έτσι. Πράγμα που σημαίνει ότι όντως εκεί πέρα υπάρχει ένα σύμπτωμα, το οποίο όμως αυτό είναι σύμπτωμα μιας κοινωνικής ασθένειας πλέον. Είναι οικολογική ασθένεια, είναι πολιτική ασθένεια. Δηλαδή, πλέον βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και όχι το καθέκαστο περιστατικό, ώστε να μιλήσουμε πλέον ακόμα και με όρους επιδημιολογίας για το πώς και ποιες είναι οι κοινωνικές αιτίες των νόσων και των ασθένειων, τέλος πάντων. Πώς χάρησε να πει κάτι. Όχι, ήθελα να πω ότι τέτοια παραδείγματα, σαν αυτά που έφερε η Ελένη, είναι πληθαίνουν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Υπάρχει και το παράδειγμα, ας πούμε, του Ασοπού ποταμού, που πετούσαν όλα τα τοξικά απόβλητα, οι βιομηχανίες εκεί πέρα, και κάτοικοι εκεί που το ψάξανε είδαν ξαφνικά τα ποσοστά καρκίνου από το 5-6% να φτάνουν στο 36%. Επειδή πάλι το αναφέρετε στην προσούρα σας, και αυτό μου κίνησε το ενδιαφέρον, τι εννοούμε όταν λέμε βιοιατρικό μοντέλο? Ναι, νομίζω ότι στην προσούρα σας το έχετε λίγο... δεν το πολύ συμπαθείτε, γι' αυτό ρωτάω. Τι είναι το βιοιατρικό μοντέλο? Κατάλαβα ότι είναι αυτό που επικρατεί, σωστά, αυτό δεν είναι? Ναι. Μιλάμε για ένα, καπιταλιστικό προϊόν, θες να συμπληρώσεις. Ναι, κοίταξε, ορμόμαστε από τη βασική σκέψη του Ήλιτς στην ιατρική νέμεση, όπου αναφέρει ότι στα μέσα του προηγούμενου αιώνα, γύρω στο 1950 χοντρικά, επήλθε μια ριζική ιατρικοποίηση της κοινωνίας. Πέρασαν στα χέρια των γιατρών υπέρμετρες εξουσίες που έχουν να κάνουν με την ίδια την ύπαρξη του ανθρώπου από την αρχή, από τη γέννησή της μέχρι το θάνατό της, αλλά και σε κάθε στάδιο στο οποίο διατρέχει ο ανθρώπινος βίος. Ένα ίσως παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Ήλιτς είναι ότι ακόμα και οι επιπλοποιοί ή κατασκευαστές αυτοκινήτων φτιάχνουν τα αντικείμενα αυτά με βάση ιατρικές προδιαγραφές, όπως μπορεί να είναι καλά για κάποιες
ας πούμε αναπηρίες που μπορεί να έχει ο άνθρωπος ή για κάποιες ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει και πώς μπορούν να ταιριάξουν καλύτερα στο ανθρώπινο σώμα βάσει όμως των ιατρικών μοντέλων. Mm. Το ότι η ιατρική, ο γιατρός είναι το κέντρο της ανθρώπινης πράξης και ύπαρξης πλέον φαίνεται από το πώς νοηματοδοτούμε βασικές ανθρώπινες ιδιότητες όπως είναι ο πόνος, όπως είναι τα γυρατιά και όπως είναι ο θάνατος. Είναι βασικά στοιχεία της ανθρωπινότητάς μας και επιστρατεύουμε οποιαδήποτε ιατρική επιστημονική γνώση μπορεί να αποκομίσουμε από την έρευνα μόνο και μόνο για να απαρνηθούμε αυτά τα βασικά στοιχεία της ανθρωπινότητάς μας που είναι αυτό το οποίο μας ορίζουν και στους ανθρώπους. Δηλαδή είναι αυτό που, η θνητότητά μας, η φθορά μας και το γεγονός ότι μπορούμε να είμαστε, δεν είμαστε απρόβλητοι στις εξωτερικές συνθήκες. Ακριβώς αυτό, αυτή η μανία του σύγχρονου ανθρώπου του 1950 και μετά είναι μία πτυχή έτσι, στη σκέψη του Ήλιτσερ, την οποία έχουμε θίξει. Είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε βιοιατρικό μοντέλο. Ότι πλέον τα πάντα υπάγονται στις ιατρικές υπηρεσίες, υπάγονται στην υπεργνώση του γιατρού, ο οποίος ορίζει το πώς μπορεί να υπάρχει ο βίος του ανθρώπου ως οντότητα. Και αυτό έχει, φυσικά δεν έχει μόνο σωματικές, δεν άπτε μόνο το σωματικό, έχει να κάνει με την ψυχολογική δομή του ανθρώπου, με την πνευματική του ιδιοσυγκρασία και με οποιαδήποτε άλλη λειτουργία μπορεί να έχει. Mm-hmm. Αυτό είναι είναι κάτι σαν συνέχεια της βιοπολιτικής με ένα πέρασμα εξουσιών στα χέρια του γιατρού. Και δεν τυχαίο, ας πούμε, ότι ο γιατρός είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο της κοινωνίας σήμερα. Δηλαδή, πάντοτε υπήρχε ένα σαμάνο σε κάποια φυλή, αλλά ότι ο γιατρός αυτή τη στιγμή απολαμβάνει όλη την καταρχάς πλούτου. Από τα πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα, έτσι. Αν μπορεί να γίνει. Αυτό και το να γίνει γιατρός, δικηγόρος. Ακριβώς. Κοινωνικής καταξίωσης προπάντων. Ακριβώς επειδή ο γιατρός είναι σε θέση να ελέγχει με την πράξη του τη ζωή όλων. Δηλαδή, το να φας ένα μήλο. Εκεί που ήταν, το έτρωγες το μήλο ακριβώς επειδή ήταν ένα γευστικό πράγμα και σου άρεσε, τώρα το τρως επειδή σου κάνει καλό, επειδή είναι υγιεινό. Δηλαδή έχει έρθει ένας τέτοιος υγιεινισμός που διακατέχει όλη μας τη ζωή, δηλαδή όλο το φάσμα της ζωής, όλες τις δραστηριότητες μας. Δηλαδή δεν περπατάω για να πάω στη δουλειά μου επειδή μου αρέσει να βλέπω τα. Ναι, επειδή κουστάω. Το κάνω επειδή είναι. Επειδή να κάνω χίλια βήματα. Ακριβώς γιατί υπάρχει το UFR, το app. Το app το οποίο θα μου πει ότι πρέπει να κάνεις τόσα για να είσαι υγιής. Πράγμα το οποίο σε βάθος χρόνου, κοινωνικού χρόνου, μπορούμε να το δούμε σαν μια τάση ομοιογενοποίησης των υποκειμένων, ώστε αυτό το πράγμα να φτιάξει έναν ένα μεγάλο ολοκληρωτισμό, χωρίς αυτό να επιβληθεί με τα όπλα. Mm. Μπορεί να επιβληθεί μόνο με το lifestyle και τις συνήθειες. Και ο ρόλος του γιατρού μέσα σε αυτό το πράγμα είναι κομβικός, ακριβώς επειδή δίνει το επιστημονικό πρόταγμα και την επιστημονική αιτιολόγηση υιοθέτηση όλων αυτών των συνηθιών και όλων αυτών των πρακτικών. Mm. Αυτό λοιπόν είναι πολύ χοντρικά το βιοιατρικό μοντέλο, όπως το έχουμε αντλήσει από τη σκέψη του Ήλιτς. Mm. Θέλει να πει κάποιος κάποια κάτι άλλο, συμπληρώσω, δεν ξέρω τι θέλω. Τα πες όλα, ίσως πρέπει να κοιμούμε. Τις καλύτερες. Εντάξει, είναι ένα θέμα από το οποίο το έχω δουλέψει αρκετά. Φάνηκε, μιλάμε ότι το πήγε στρένο. Λοιπόν, γράφετε στην προσούρα σας, δεν προσφέρουμε απλώς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχολογική βοήθεια στους φτωχούς και τους αποκλεισμένους, για τους οποίους αναφερθήκαμε και πριν, αλλά προσπαθούμε να συνεργαστούμε μαζί τους για τη χειραφέτηση όλων. Αυτό με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει? Δηλαδή, ας πούμε, έρχεται ένας μετανάστης εδώ, ο οποίος καλά δεν ξέρει τη γλώσσα και προσπαθείτε να συνεννοηθείτε. Δεν μιλάω για ντόπιο, γιατί θα την ξέρει. Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει το να συνεργαστείτε μαζί του, δηλαδή τι θέλω να πω, τους λέτε μερικά πράγματα, προσπαθείτε με τον τρόπο σας να τους δείξετε ότι παιδιά εδώ δεν είμαστε οι κλασικοί, ας πούμε, που γιατροί, νοσηλευτές, που θα πάτε και θα σας πούνε τι να κάνετε, πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτό έχει πολλές πτυχές. Mm-hmm. Αφενός, τον τρόπο με τον οποίο, ας πούμε, ότι ασκείται η ιατρική εδώ, όπου δεν υπάρχει ο γιατρός Θεός απέναντι στον ασθενή που θα ακούσει ό,τι του πούν ευλαβικά χωρίς να ξέρει καν τι του λένε, τι φάρμακο θα πάρει, γιατί θα το πάρει, αν πρέπει να το πάρει και χωρίς να έχει γνώμη για αυτό που του συμβαίνει. Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για ένα γιατρό και έναν ασθενή που είναι στο ίδιο επίπεδο,
που ο γιατρός θα εξηγήσει πλήρως στον ασθενή τι του συμβαίνει, όσο μπορεί τέλος πάντων να το κάνει. Και ο ασθενής έχει κατά κάποιον τρόπο ένα λόγο στη θεραπεία του. Αυτό είναι το ένα σκέλος, ότι δεν υπάρχει σχέση εξουσιαστή-εξουσιαζόμενο σε αυτή την περίπτωση. Το άλλο σκέλος είναι ότι έρχονται εδώ πέρα οι άνθρωποι και υπάρχει αυτή η έννοια της αυτοοργάνωσης μέσα στην όλη διαδικασία. Σκοπός μας δεν είναι ο επισκέπτης στη δομή να σχετιστεί άμεσα μαζί μας με την έννοια ότι είναι έρθει να συμμετάσχει ντε και καλά συνέλευση, όσο το να υπάρξει ένα μπόλιασμα, μια κουβέντα, μια ανταλλαγή ιδεών για την προώθηση της ιδέας αυτοοργάνωσης, που είναι και το βασικό μας πρόταγμα, το πολιτικό, από την αρχή. Σαν να θέλουμε να του πούμε ότι ξέρεις κάτι, αυτό το οποίο κάναμε δεν είναι κάτι σπουδαίο, αλλά δεν είναι κάτι σπουδαίο. Δηλαδή, είναι κάτι για το οποίο αγωνιστήκαμε, οπότε το θεωρούμε σπουδαίο, αλλά είναι κάτι που μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε άνθρωπος, και πήγαινε στη γειτονιά σου, γύρνα πίσω και κάνε και εσύ δομή. Αν δεν μπορείς υγείας, κάνε κάτι άλλο. Πάντως σε αυτό το πλαίσιο. Οπότε για μας εκεί είναι η έννοια της αλληλεγγύης, ότι δεν στηρίζουμε κάποιον ο οποίος είναι σε μια κατάσταση ευαλωτότητας. Ακριβώς επειδή το βλέπουμε, είμαστε από πάνω και έχουμε την άνεση να το κάνουμε, όσο το ότι στηρίζουμε έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε κάποια στιγμή σε ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να μας στηρίξει κατόπιν και μαζί να αγωνιστούμε για κάποια πράγματα τα οποία θεωρούμε σημαντικά στη ζωή μας. Και αυτά είναι φυσικά το πώς μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας και την κοινωνία μας πολιτικά. Οπότε εξού και η έννοια της ισοτιμίας και της αλληλεγγύης, η οποία είναι, δεν έχει τίποτα πάνω. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να πούμε ότι έχει τίποτα πάνω. Και σαφώς υπάρχει το πρόβλημα της συνεννόησης με τους μετανάστες που δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Αλλά προσπαθούμε με τους ανθρώπους που βοηθάνε πάντα στη μετάφραση, που είναι αλληλεγγύοι και αυτοί, να υπάρξει αυτή η αλληλεπίδραση. Και υπάρχουν και τα κειμενάκια που είναι γραμμένα στα αραβικά και στα φαρσί. Που διαβάζουν οι άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα. Και πολλοί από αυτούς, κάποιοι, προσφέρονται να έρθουν να κάνουν διερμηνία, να βοηθήσουν. Δηλαδή αυτό μπορεί να κάνει ο καθένας, στον βαθμό μπορεί να το κάνει. Η έννοια της συμμετοχικότητας, τέλος πάντων, της αλληλεγγύης υπάρχει σφαιρικά. Okay. Επίσης γράφεται στην προσούρα ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι που θα διαβάσω. Η πανεπιστημιακή έρευνα και ανάπτυξη διαγνωστικών και θεραπευτικών τεχνολογιών θα πρέπει να παγκιστρωθούν από τους νόμους της αγοράς και από τη στοχοθεσία των ιδιωτικών και κρατικών μηχανισμών, όπου βλέπουν μέσα από τις διακηρύξεις τους για προαγωγή της υγείας μόνο το κέρδος και να υπαχθούν στην κάλυψη των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας όπως αυτές αναγνωρίζονται κάθε φορά από την ίδια. Θέλω να ρωτήσω αν γίνεται τέτοιου τύπου ανάγκες, που είναι σημαντικές ανάγκες, να αναγνωριστούν από την ίδια την κοινωνία. Δηλαδή, με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει να αναγνωριστούν από την ίδια την κοινωνία. Θα κάτσεις τελικά. Μπορεί να μπορώ όχι από την ερώτηση. Θέλω να μου πείτε. Εντάξει, εδώ υπάρχει αντιδιαστολή κοινωνίας, επιστημονικής κοινότητας. Η επιστημονική κοινότητα που ξέρει και η κοινωνία που δεν ξέρει. Θα μπορούσε να είναι αντίστροφο το πράγμα. Κυρίως είναι... Η κοινότητα που δεν ξέρει. Που μπορεί να ακούσει. Α, οκ. Ναι. Ποιες είναι ανάγκες της κοινωνίας. Η κοινωνία γνωρίζει τις ανάγκες της. Δεν χρειάζεται να είναι πολιτικοποιημένος κάποιος για να σας πει τι περιμένει όταν απευθύνεται σε μια δομή υγείας. Δηλαδή το σεβασμό, το να μπορεί να ακουστεί, το να μπορεί να έχει μια άποψη για αυτό που του συμβαίνει, να μπορεί να συμμετέχει στην επιλογή της θεραπείας. Ναι. Τώρα το σε αυτό να ρωτήσω, να συμμετέχει, δηλαδή με ποιο τρόπο να του δοθούν κάποιες επιλογές και να πει εγώ θέλω αυτό. Να ενημερωθεί για το όποιο κόστος σε σχέση με το όφελος
επιλέγοντας την α ή β θεραπεία. Okay. Όταν λέμε για κόστος και όφελος, εννοούμε, ας πούμε, ψυχολογικό και σωματικό. Σωματικό και... σωματικό και ψυχολογικό, ναι. Υπάρχουν και ψυχικές επιπτώσεις από κάποιες θεραπείες. Mm-hmm. Αλλά περιοριστούμε και στο σωματικό. Ναι. Δηλαδή το ερώτημα αν σε ένα ασθενή τελικού σταδίου του καρκίνου, ας πούμε, πρέπει να γίνει χημειοθεραπεία ή όχι, είναι ένα ερώτημα στο οποίο την απάντηση πρέπει να δώσει ο ασθενής σε συνεργασία με τον γιατρό. Mm-hmm. Όταν όμως πρόκειται να προωθηθεί κάποιο χημειοθεραπευτικό φάρμακο, για παράδειγμα συγκεκριμένης εταιρείας, επιβάλλεται ακόμα και ως παρηγορητική λύση. Mm-hmm. Σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο, στο δημόσιο πια δεν έχουμε το λούξ των παρηγορητικών λύσεων. Mm-hmm. Αλλά στο ιδιωτικό, ναι. Θα ακούσετε γιατρούς να σας λένε ότι εγχειρίζουν και νεκρούς. Ναι, προφανώς. Οκ. Άλλος, άλλη. Ένας συντονέφιλος. Κοίταξε, εφάμιλος του ιατρικού λόγου, τον οποίο αναφέραμε πριν για το ιατρικό μοντέλο, είναι, λόγω χάρη, ο τεχνολογικός λόγος. Ο οποίος και αυτός έχει την ίδια επιστημονικοφάνεια που έχει ο ιατρικός λόγος, που ξέρει τις ανάγκες τις οποίες έχεις εσύ πριν τις μάθεις εσύ ο ίδιος. Δηλαδή, στην ουσία το υποκείμενο γίνεται ένα αντικείμενο φροντίδας από τον γιατρό, τον γκατζετάκι, αυτόν που τέλος πάντων τον εφευρέτη τον γκάτζετ, οι οποίοι του λένε τι ανάγκες μπορεί να έχει σε επικοινωνία, σε φαγητό, σε φάρμακα, σε οτιδήποτε. Δηλαδή, στην ουσία το υποκείμενο πλέον πρέπει να σταματήσει να σκέφτεται, γιατί υπάρχουν άλλοι οι οποίοι σκέφτονται για αυτόν. Δεν έχει ανάγκη, δεν έχει λόγο να κουράζεται ώστε να μπορεί να αυτοπροσδιοριστεί και να καταλάβει τι σημαίνει η ζωή του και ο βίος του, αφού το έχουν κάνει άλλοι και μπορούν να το αποφύσουν άλλοι για αυτόν. Και με πολιτικό τρόπο, αλλά και με πρακτικό τρόπο. Αυτό είναι χοντρικά το οποίο θέλουμε να πούμε, ότι πρέπει το υποκείμενο να πάρει τα πράγματα στα χέρια του, όχι μόνο την υγεία του, να πάρει την ίδια του ζωή στα χέρια. Δηλαδή να σταματήσει να ετεροκαθορίζεται από ανθρώπους οι οποίοι δημιουργούν καταστάσεις και φαινόμενα και γεγονότα, μόνο και μόνο γιατί θέλουν να τα επαγάγουν όλα στο νόμο του κέρδους. Η υγεία, η προσφορά φροντίδας υγείας, το είπαμε και πριν, υπάγεται μόνο στον καπιταλιστικό νόμο του κέρδους. Δηλαδή, μπορεί να φροντίσει, να χειρουργήσει έναν άνθρωπο 90 ετών, κατά προτεραιότητα σε σχέση με έναν μικρότερης ηλικίας άνθρωπο, μόνο και μόνο με τον ηθικό κώδικα ότι αυτός ήρθε πρώτος. Ενώ φυσικά έχει να κάνει μόνο με το χρήμα. Και αυτό το πράγμα η κοινωνία μπορεί πολύ εύκολα να το αναγνωρίσει ως ανάγκη. Και μιλάμε η σκεπτόμενη κοινωνία, η οποία όμως λειτουργεί σε κοινότητα. Ως κοινότητα τέλος πάντων. Και όχι ως μεμονωμένα άτομα τα οποία στέκονται και απλά κατακαιρματισμένα ζουν το βίο το οποίο θέλουν οι άλλοι να, να έχουν. Αυτό. Σε σχέση με την τεχνολογία και με όλες αυτές τις ανάγκες που έχουν εξεπηδήσει, δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν πλέον ένα σωρό ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Σε κάθε γωνία βλέπεις και από ένα βιο κάτι. Παλιά ήταν τα φαρμακεία τόσο πολύ διαδεδομένα, γιατί το κέρδος ουσιαστικά στον τομέα της υγείας ήταν από τα φάρμακα. Τώρα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κέρδος είναι πιο πολύ από τις εξετάσεις. Οπότε γι' αυτό το λόγο προφανώς έχει γίνει και αυτή η αλλαγή. Ή την παθολογικοποίηση υγιούς μερίδας του πληθυσμού, στην οποία θα απευθυνθούν σκευάσματα τα οποία δημιουργούνται για ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί εκ των προτέρων. Ναι. Απαντάνε δηλαδή σε ανάγκες που δεν υφίστανται κατά ανάγκη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα φάρμακα για το ζάχαρο και τη χοληστερίνη, ναι. Όπου για να συνεχίσεις να έχεις αυτόν τον δυτικό τρόπο ζωής, να τρως και να πίνεις όσο θες, παίρνεις και τα αντίστοιχα φάρμακα. Οπότε καταναλώνεις και ποτά και φαγητά και ταυτόχρονα και φάρμακα. Οπότε βγαίνουν όλοι κερδισμένοι. Εκτός από σένα, βέβαια. Το στενάχωρο είναι ότι η προπαγάνδα όλη αυτή έχει πειράσει τόσο πολύ την πλειοψηφία του κόσμου που όλοι αναποθέτουν τις ελπίδες τους πλέον στην τεχνοεπιστήμη. Ναι. Ή ένα ακόμα παράδειγμα είναι οι λεγόμενες ασθένειες του πολιτισμού, λόγω χάρη κατάθλιψη. Η οποία είναι, θεωρείται νόσος, με τους όρους που λέγαμε πριν, ψυχική νόσος, ή νόσημα ίσως, άλλη μια διαφοροποίηση, νόσο και νόσημα, αυτό εντάξει, δεν το κάνουμε τώρα, όχι, εντάξει, όχι, δεν το κάνουμε τώρα. Αλλά
είναι ένας ολόκληρος τρόπος ζωής, όπως λέει και ο Πασχάλης, ο οποίος και η Ελένη, ο οποίος δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να πάθει αυτό το οποίο του συμβαίνει, ώστε μετά να είναι σε θέση να αγοράσει ο ίδιος τη λύση την οποία την έχουν οι άλλοι έτοιμοι. Ενώ δεν έχει επιλέξει ποτέ το συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Είναι σαν να σου δίνει ένα σύστημα μια θηλιά, την οποία δεν έχει τίποτα να τα κάνεις παρά να τη βάλεις γύρω από το λαιμό σου. Και μετά πρέπει κάποιος να έρθει να σου κόψει το σκοινί την ώρα που έχει πέσει το εκρήγωμα από κάτω και είσαι με τα πόδια στον αέρα. Και αυτό το θεωρείς σωτηρία ακριβώς επειδή κάποιος σου κόβει το σκοινί την ώρα που αρχίζει και πιέζει τον τράχυλό σου το σκοινί. Αλλά στην ουσία θα μπορούσε να πεις ότι όχι, ως αυτόνομο υποκείμενο, αυτοκαθοριζόμενο, δεν βάζω καμιά θηλιά γύρω από το λαιμό μου. Τόσο απλό. Θέλω να πει κάποιος κάτι άλλο. Λοιπόν, εσείς καταλαβαίνω ότι εκτός βέβαια από την ΑΔΙΕ που λειτουργείτε με αυτόν τον τρόπο, δουλεύετε είτε σε κρατικές, ιδιωτικά, δεν ξέρω εγώ. Αλλά πάντως κάπως τα βγάζετε πέρα, εντάξει, όπως τα βγάζουμε όλοι. Ωραία. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να φύγεις από μια κρατική δομή, από ένα ιδιωτικό γιατρείο, να έρθεις εδώ και να λειτουργήσεις εντελώς διαφορετικά. Τι θέλω να πω. Εκτός αν λειτουργείτε και εκεί που είστε με αυτόν τον τρόπο, που δεν ξέρω αν είναι και τόσο εύκολο. Να πω εγώ. Εγώ δουλεύω σε μια αρκετά καπιταλιστική δουλειά. Ο ίδιος άνθρωπος είμαι και στην ΑΔΙΕ, ο ίδιος άνθρωπος είμαι και στην καπιταλιστική δουλειά μου. Δεν μπορώ να κάνω κάποιο διαχωρισμό. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργώ σε όλα τα μέρη. Από εκεί πέρα είμαστε για τη φάση μας. Για να μπορώ να είμαι εδώ πέρα, αναγκαστικά πρέπει να δουλέψω. Πολύ θα ήθελα να μην δούλευα εκεί που δουλεύω. Ή, εν πάση περιπτώσει, να έκανα τη δουλειά που κάνω, αλλά όχι για αυτόν που την κάνω. Να την έκανα με άλλον τρόπο, μάλλον ίσως και με τον ίδιο τρόπο, αλλά όχι για συγκεκριμένα καπιταλιστικά συμφέροντα εταιριών, ας πούμε. Αλλά δυστυχώς ακόμα δεν είμαστε σε αυτή τη φάση, οπότε προσπαθούμε, κάνοντας αυτό που κάνουμε εδώ πέρα, για να ανατρέψουμε όλο το υπόλοιπο. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο ίδιος άνθρωπος είναι που λειτουργεί στη μία στην άλλη περίπτωση. Το αντίθετο θα με ξένιζε. Δηλαδή, δεν μπορώ να δουλέψω στη δουλειά μου με εντελώς διαφορετικούς όρους. Δηλαδή και στη δουλειά μου, αν χρειαστεί, θα πω ότι δεν πειράζει, αν μείνετε άνεργος, συνεχίζεται η διαδικασία. Οπότε, εντάξει, με κάποιο τρόπο επιβιώνουμε ή ζούμε σχετικά καλά, εγώ δεν παραπονιέμαι καθόλου. Αλλά κάποιες ειδικές αρχές παραμένουν. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Θέλω να πει κάποιος κάτι άλλο. Θα συμφωνήσω με τη Γεωργία, τα ίδια άτομα είμαστε που βρισκόμαστε εδώ και στις άλλες δουλειές μας. Και εγώ με τον ίδιο τρόπο ασκώ την ιατρική εδώ και με τον ίδιο τρόπο στο νοσοκομείο που βρίσκομαι. Όσο μπορώ και όσο το επιτρέπουν και οι συνθήκες. Ναι, αυτό το λέω, ναι. Αλλά δεν μπορεί να είναι. Εντάξει, υπάρχει και πίεση, εκεί είναι και μεγαλύτερα τα μεγέθη. Αλλά όσο μπορούμε, το ίδιο κάνουμε. Ήθελα να ρωτήσω αν έχετε θέματα με την αστυνομία, γιατί υπάρχει σαν ενοχλήσει, αν υπάρχουν τέτοια προβλήματα όλα αυτά τα χρόνια, τώρα τελευταία, πριν. Ενοχλήσει. Κοίταξε, παλιότερα που ήταν τα μηχανάκια, τα επάρατα δέλτα, περνάγανε βέβαια, σταματάγανε, κοιτάζανε, κάνανε διάφορους τραμποκισμούς λεκτικούς. Σε επίπεδο φοβικό, δηλαδή να μας φοβήσουν περισσότερο, όχι κάτι παραπάνω. Δηλαδή παρέμβαση άμεση με την αστυνομία από παλιά, εδώ μέσα τουλάχιστον δεν έχουν μπει, δηλαδή δεν έχουν δοκιμάσει να μπουν. Πρόσφατα στο Vox, ναι, τα ΜΑΤ περνώντας, ρίξανε δακρυγόνα δύο φορές κιόλας, σπάσανε πόρτα, χτύπησαν σύντροφο στο κεφάλι, έκανε ράματα. Προσπάθησαν να μπουν. Μάλλον δεν ήταν εντεταλμένοι εκείνη τη στιγμή, απλά το κάνανε από προσωπικό μεράκι.
Και ίσως και λίγο δοκιμαστικά οι ψυχανεμιζόμενοι να δουν τις αντιδράσεις. Ναι. Που εντάξει, η αντίδραση ήταν ακαριά και αποτελεσματική. Αυτά. Ενώ δεν ξέρω αν έχει. Κατάλαβα, στην προσωπική μας ζωή, εντάξει, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή αστυνομοκρατούμαστε γύρω, είναι, υπάρχει ένας στρατός κατοχής. Με ό,τι αυτό το πράγμα συνεπάγεται, επηρεάζει πράγματα. Τις σχέσεις των ανθρώπων, φοβούνται κάποιοι να κυκλοφορήσουν, να πάνε από το ένα σπίτι στο άλλο, φοβούνται να αντιμετωπίσουν κάποιοι άνθρωποι το σήξιμο της αστυνομίας και τους τραμπουκισμούς πολιτών όταν τους παίρνουν κάμερες. Ναι. Αλλά σε εμείς. Μπορούμε να πούμε, σαν παράδειγμα ωστόσο, ότι τις προάλλες την Πέμπτη έγιναν πολύ άσχημα πράγματα εδώ πέρα στα Εξάρχεια με την επίθεση των ΜΑΤ. Την Παρασκευή το γιατρό δεν είχε κόσμο. Ο κόσμος είχε φοβηθεί και κάτι σπίτι του. Λοιπόν, θα κάνω τώρα την υπερπροβοκατόρικη ερώτηση. Ας πούμε ότι τα έφερνε η τύχη ή η ατυχία και έσκαγε εδώ απ' έξω ο Βελόπουλος, έβλεπε την αυτοργανωμένη δομή υγείας εξ αρχείων. Λέμε το, ούτε αυτός θα το έκανα, λέμε ότι το έκανε το παιδί. Σερνόταν ο άνθρωπος, βλέπει εδώ γιατροί είναι και έρχονταν μέσα. Ναι. Και σε λέει, ήταν χτυπημένος. Ναι. Τι θα κάνατε? Είναι πολύ προβοκατόρικη ερώτηση, αλλά πρέπει να την κάνουμε. Εντάξει. Απαντήσει ο γιατρός. Να απαντήσει ο γιατρός. Και αν δεν το για τα Βελόπουλους, το Βελόπουλο τον αναγνωρίζεις. Ναι, τι θα κάνεις. Ναι, το αναγνωρίζεις. Ναι. Είναι εύκολο το ερώτημα, γιατί τον αναγνωρίζεις. Εγώ ως γιατρός θα τον αποτελειώσω. Όχι, πέφτες. Όχι, εγώ δεν ξεχωρίζω τον άνθρωπο. Δεν θα του πάρει χατή ό,τι χρειάζεται. Αλήθεια, ειλικρινά, αυτό τώρα δεν ξέρω. Ναι, καλά, ναι, ο καθένας δεν. Οκ. Καλά, σίγουρα δεν θα έρχονταν. Πασχάλη, δεν έχει δικαίωμα να είναι τέτοια ιδέα. Αυτό καταρχά, ο Πασχάλη ω γιατρό. Δεν έχει δικαίωμα να είναι. Βάσει αυτή τη οντολογία, η οποία δεν είναι ούτε αστικοκαπιταλιστική καν. Είναι 2,5 χρόνια ιστορία αυτό το πράγμα. Έχει ιερή υποχρέωση να συνδράμει οποιοδήποτε άνθρωπο. Ωστόσο, εμείς που δεν είμαστε γιατροί. Εμείς που δεν είμαστε γιατροί, όμως, και δεν δεσμευόμαστε, δεν έχουμε παρόμοια δέσμευση δεοντολογική. Εντάξει. Δεν ξέρω τι θα κάναμε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εγώ θα έβγαζα να διαβάσω αργά-αργά το πλαίσιο, να δω αν μπορούμε να του προσφέρουμε βοήθεια και αφού το είχα διαβάσει 2-3 φορές. Αν ήταν ακόμα εκεί. Η αλήθεια είναι ότι. Να την κάνουμε λίγο πιο προβοκατόρικη και την ερώτηση. Αν δέρναν τον Πλεύρη όταν ήρθε να κάνει το βίντεο στην πλατεία και συνέβαινε να είμαστε ανοιχτά. Σίγουρα δεν θα ερχόταν εδώ για να πάει προσβλήσει από τη ερώτηση του ή άλλου σήμερα. Αυτό ήξερε. Αυτό πρέπει να έρθει 5 ώρα την ώρα τσιου τσιου τα πουλάκια. Λένε, ερχόταν. Εννοείται. Ωραία, με τον Πλεύρη, τι θα έκανα. Δυσκολευόταν και ο Πασχάλης. Κοίταξε να σου πω κάτι. ο Πασχάλης έδωσε μια ευθεία απάντηση. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μόνο πραγματικά στη συγκυρία θα το δεις. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να πεις ότι θα τηρήσω αυτή τη στάση και απαρέγκλητα και 100% και υπό οποιασδήποτε συνθήκες θα το κάνεις. Δηλαδή αν δεν σου συμβεί πραγματικά, δεν μπορείς να απαντήσεις σε τέτοια. Δηλαδή, γιατί το να σου πω ότι θα τον αποτελείωνα ή να σου πω ότι θα του παρήχα. Ιατρικές βοήθειες, πρώτες βοήθειες τέλος πάντων μέχρι να έρθει ένα ΕΚΑΒ, είναι υποθετικό καθαρά. Είναι υποθετικό. Δεν μπορώ, δεν ξέρω, μπορώ να σου πω το Α και να κάνω το Β. Mm-hmm. Ή να σου λέω το Β και να κάνω το Α. Πραγματικά δεν μπορώ να πω. Okay. Λες προσωπικά μου κλείνω. Νομίζω ότι μόνο αυτό που λέω της Γάλλης είναι που μπορεί να γίνει. Κάτι σίγουρα τα έξω τον αποτελειώναμε, δεν νομίζω. Δηλαδή όχι. Δεν χτυπάς ποτέ. Δεν είμαστε μπάτσι να κάνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή να κάποιον ο οποίος έχει πέσει κάτω είναι σε κατάσταση. Στην αδυναμία τέλος πάντων να έχει. Πάσχουν υποκείμενο είναι εκείνη τη στιγμή. Ναι, εκείνη τη στιγμή είναι τον λέω. Και να πει από πάνω να τον αποτελειώσει. Όσο πάσχουν υποκείμενο δεν υπάρχει περίπτωση να τον αποτελειώσει. Ό,τι και να είναι. Δηλαδή νομίζω αυτή η βάνδαλη σκέψη. Όσο οργή και να έχεις μέσα σου, που ξεφεύγει από την ανθρωπινότητά σου, στοιχεί μόνο σε συμπεριφορές φασιστικές και ακροδεξιές. Δεν μπορεί να είναι μέρος μιας αυτοοργανωμένης δομής η οποία λειτουργεί αυτόνομα. Okay. Ωραία.
Φτάσαμε στην τελευταία ερώτηση. Θέλω να πείτε πώς θα θέλατε να είναι η υγεία σε μια απελευθερωμένη κοινωνία, αν υπάρξει ποτέ, αν τη δούμε εμείς, και αν δεν τη δούμε ακόμα, πώς θα θέλατε να είναι. Ο Πασχάλης είπε χωρίς τεχνολογία. Φτιάξε την όπως θέλεις την υγεία, την αυτοοργανωμένη υγεία. Κάπως όπως είπαστε εδώ πέρα, αλλά εντάξει, φυσικά εμείς είμαστε μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Χρειαζόμαστε και, και τις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες μονάδες. Φυσικά αυτό να γίνεται για προς όφελος του κάθε ανθρώπου, χωρίς κερδοσκοπία. Αν γίνεται, μάλλον στον βαθμό που είναι δυνατόν, να είναι αυτοοργανωμένες δομές, ήδη οι εργαζόμενοι να, ίσως και μαζί με τους και αυτούς που δέχονται την περίθαλψη, να συναποφασίζουν το πώς θα θέλουν να είναι η εκάστοτε δομή. Τι θα λέγατε εσείς, παιδιά? Ναι, θα έλεγα η κλινική έρευνα ότι σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να έχει το κίνητρο και το υπόβαθρο που έχει σήμερα, δηλαδή δεν θα έπρεπε να κατευθύνεται από το κέρδος των φαρμακοβιομηχανιών. Εντάξει, ακούγεται απλοϊκή σκέψη, αλλά έτσι είναι δυστυχώς. Οπότε, σίγουρα θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματική αν είχε ως επικέντρο τον άνθρωπο. Όλες άλλοι. Είναι εντελώς διαφορετική σχέση γιατρού ασθενούς. Στο επίπεδο της οτιμίας και της συναντήληψης του τι σημαίνει υγεία και αρρώστια και της συνδιαμόρφωσης του τι σημαίνει υγεία και αρρώστια, γιατί είναι και θέμα ορισμών. Όταν η υγεία και αρρώστια ορίζονται μόνο από έναν πόλο και όλος είναι απλά δέκτης αυτού του πόλου, μπορεί πολύ εύκολα να στραφεί σε μοντέλα τα οποία έχουμε ήδη δει ή και στα οποία ήδη ζούμε. Οπότε σε μια τέτοια, σε μια κοινωνία όπου υπάρχει αυτό το οργάνωση και μπορεί να αποκτηθεί μια γνώση η οποία να είναι ουσίας, τα υποκείμενα μπορούν να συλλειτουργήσουν. Ακόμα και τις δομές υγείας που λέει ο Πασχάλη, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τρίτοβάθμια, να τις συλλειτουργούν ως κοινωνία πλέον και όχι ως ειδικοί. Δεν σημαίνει ότι θα εκλείψει ο ρόλος του ειδικού. Ο γιατρός θα είναι πάντα γιατρός. Αυτός ο οποίος θα πάρει τη γνώση πώς να θεραπεύει, θα είναι πάντοτε ο γιατρός, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η γνώση αυτή θα είναι κλεισμένη σε επιστημονικά κοιτάπια, τα οποία θα τα χειρίζονται μόνο συγκεκριμένοι άνθρωποι και προς όφελος άλλων συγκεκριμένων ανθρώπων. Οπότε είναι αυτό το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ με κάποια από τις προηγούμενες ερωτήσεις, που είναι ότι πώς η κοινωνία μπορεί να ορίσει ίδια τις ανάγκες της. Και από τη στιγμή που θα είναι η ίδια που θα παίρνει τις πολιτικές αποφάσεις για το πώς νοείται η υγεία, πώς νοείται η λειτουργία της υγείας σε δημόσιο επίπεδο. Είναι σαφές ότι αυτό το πράγμα θα έχει εντελώς διαφορετική μορφή σχέση με αυτό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα και ως επιστημονική πρακτική και ως πολιτική πρακτική και δόμηση και οργάνωση. Άλλος, άλλη. Ρωτάω. Εσύ άλλες ερωτήσεις. Βαρέθηκες. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπες και στην αρχή, ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Είναι μεγάλη χαρά να μπορούμε να τα λέμε και προφορικά αυτά που έχουμε γράψει. Ενώ τα έχουμε πει πολλές φορές, αλλά εντάξει, είναι πάντα στο προφορικό, είναι σφροχτικοί ιδέες που νομίζω είναι καλύτερα. Δεν τις έχει επεξεργαστεί. Ναι, είναι ωραία. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστούμε.